Καλησπέρα. Αξιότιμα αντιδήμαρχοι, εντεταλμένοι σύμβουλοι, δημοτικοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής Ιγουμενίτσας, εκπρόσωποι αστυνομικής και λιμενικής αρχής, εκλεκτοί συνάδελφοι, εκλεκτοί συνεργάτες, κυρίες και κύριοι. Εκ μέρους των δομών του Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου Ιγουμενίτσας, Διεύσης Πρόνοια, σας καλωσορίζω στην απόψινή μας ημερίδα με θέμα κακοποίηση στην τρίτη ηλικία και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας, τον κύριο Μιτσέλο Αλέξανδρο, τόσο για την υποστήριξή του και εμείς στην οργάνωση της σημερινής ημερίδας, όσο και για την ευαισθητοποίησή του σε θέματα που αφορούν άτομα της τρίτης ηλικίας. Κύριε Αντιδήμαρχε. Καλησπέρα για μένα. Καταρχήν να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Το Βοήθεια στο Σπίτι, λοιπόν, είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα το οποίο έχουμε βάλει στις προτεραιότητές μας εξ αρχής από τη στιγμή που ασχοληθήκαμε με τη Διεύθυνση Πρόνοιας και γενικά με τα θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης. Έχουμε βάλει σε υψηλή προτεραιότητα, όπως σας είπα, το κομμάτι του εξοπλισμού αλλά και της ανάπτυξης του προγράμματος. Τι θέλω να πω, ήδη έχουμε κάνει για να βοηθήσουμε και το προσωπικό μας αλλά και τους δικαιούχους ωφελούμενους. Έχουμε κάνει ήδη αιτήσεις σε δύο προγράμματα που είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο, ούτως ώστε να εξοπλιστεί το προσωπικό μας με κάποια οχήματα, με κάποια μέσα τεχνολογίας όπως είναι η τελειατρική, αλλά και κάτι πιο εξειδικευμένο όπως είναι τα βραχιολάκια της Άνοιας, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν και τους δικαιούχους αλλά και τις οικογένειες οι οποίες έχουν άτομα με τέτοιου είδου ασθένειε. Είμαι πολύ ευχαριστημένο από τη μέχρι τώρα συνεργασία μου και με τη Διεύθυνση Πρόνοια αλλά και με τους εργαζομένους του προγράμματο και πιστεύω ότι έχοντα όλοι κοινό σκοπό την προσφορά και το πρόγραμμα των υπηρεσιών υγεία του Δήμου μα, μόνο καλό θα προσφέρουμε. Σα ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά. Ξεχωριστά να ευχαριστήσουμε τους ορηγούς μας, τους πολιτιστικούς συλλόγους της Κρυόβρησης, Παραποτάμου, Πλαταριάς, Πέρδικας, όπως και τα Supermarket Economy, που μας βοήθησαν να διοργανώσουμε τη σημερινή εκδήλωση, αντάξια της τιμής που μας κάνετε να παρευρίσκεστε κοντά μας. Τέλος, να ευχαριστήσουμε τους συζητητές μας για την άμεση ανταπόκρισή τους στο κάλεσμά μας, επίσης και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ιγουμενίτσας για την άψογη συνεργασία τους, όπως και για την επιμέλεια των ενημερωτικών φυλαδίων, τα οποία διατίθενται στην είσοδο. Να δούμε το βιντεάκι. Τι έχεις να πεις, είσαι υπεύθυνος για αυτό που είναι. Νομίζω ότι θα την γλιτώσεις αυτή τη φορά. Έχεις καταλάβει σε τι θέση βρίσκεσαι. Αφού διαβάσαμε τους όρους του συμφωνίου, τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στις υπογραφές για την ολοκλήρωση της μεταβάσεως σπιτιού. Έχοντας ως αιχμή του δόρατος στην κοινωνική πολιτική, προωθεί ένα υποστηρικτικό πλαίσιο κοινωνικής προστασίας για το σύνολο των δημοτών του. Η ΔΕΗ εξελίσσεται δυναμικά τα τελευταία χρόνια, γι' αυτό και η προσπάθεια των δομών του Βοήθεια στο Σπίτι είναι καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς επίσης ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για την πρόληψη της βίας που μπορεί να ασκηθεί τόσο σε παιδιά, εφήβους, σε ενήλικες, όσο και σε ηλικιωμένους. Στόχος σημερινής ημερίδας είναι να δοθεί μια ευκαιρία στις κοινότητες να προβληματιστούν και μέσω της κατάλληλης ενημέρωσης να κατανοήσουν την κατάσταση των ηλικιωμένων που υφίστανται κακοποίηση, καθώς και να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις πολιτιστικές, κοινωνικές, οικονομικές και δημογραφικές διαδικασίες που τους επηρεάζουν. Θα ακούσουμε λοιπόν την κυρία Ράπτη Αθηνά, κοινωνιολόγο, υπεύθυνη στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Παραποτάμου, με θέμα κακοποίηση των ηλικιωμένων το αθόρυβο κοινωνικό πρόβλημα. Ευχαριστώ.
Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, θα ήθελα και εγώ να σας καλησπέρισω από την πλευρά μου και να σας καλωσορίσω στη σημερινή μας ημερίδα. Για περισσότερες από 2 δεκαετίες, το ζήτημα της κακοποίησης των ηλικιωμένων ατόμων λαμβάνει διαρκώς μεγαλύτερη προσοχή στα πλαίσια της έρευνας, της πολιτικής και των πρακτικών. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στην Ευρώπη 1 στα 10 άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών έχουν δεχτεί κακοποίηση. Ενώ 90% των περιπτώσεων της κακοποίησης ασκούνται από άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος. Η έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας τον Ιούλιο του 2011 έδειξε ότι κάθε χρόνο 2,7% του συνόλου των ατόμων άνω των 60 ετών βιώνουν σωματική κακοποίηση. 19,4% βιώνουν ψυχολογική κακοποίηση, 3,8% οικονομική εκμετάλλευση και τέλος 0,7% σεξουαλική κακοποίηση. Το μέγεθος και η έκταση της κακοποίησης των ηλικιωμένων στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί περιορισμένες μελέτες για το συγκεκριμένο φαινόμενο. Σύμφωνα με τα στατιστικά της υπηρεσίας Γραμμή Ζωής, το 2022 οι καταγγελίες για κακοποίηση ανήλθαν συνολικά σε 695. Από αυτές, οι 523 αφορούσαν γυναίκες θύματα και οι 172 άντρες. Στις 262 περιπτώσεις κακοποίησης, η κακοποίηση τελέστηκε από τα παιδιά του θύματος, στις 133 από το οικείο περιβάλλον, στις 83 από το σύντροφο και στις 87 από το μη οικείο περιβάλλον του ατόμου. Τέλος, 81 περιστατικά κακοποίησης έλαβαν χώρα σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και 49 είχαν ως δράστες φροντιστές ηλικιωμένων κατοίκων. Όσον αφορά τη μορφή της παρακακοποίησης, πρωτεύουσα ήταν η παραμέληση και ακολουθούν η σωματική βία, η οικονομική εκμετάλλευση, η ψυχολογική βία και η σεξουαλική κακοποίηση. Η κακοποίηση των ηλικιωμένων ατόμων αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο σαν μείζον κοινωνικό πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα είναι πιθανό να αυξηθεί περαιτέρω στην Ευρώπη δεδομένη της ταχείας γύρανσης του πληθυσμού των κρατών μελών. Παρά τη σταδιακή αύξηση των περιστατικών την τελευταία δεκαετία, έρευνες δείχνουν ότι τα ποσοστά βίας κατά των ηλικιωμένων εκτοξεύθηκαν δραματικά, ιδίως στα 3 τελευταία χρόνια. Η πανδημία και οι συνθήκες που επικράτησαν φαίνεται να αναζωπήρασαν το φαινόμενο της κακοποίησης ηλικιωμένων. Σε διεθνές επίπεδο, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής καθώς και οι εργαζόμενοι στον τομέα έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους για το πρόβλημα και έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να κατανοήσουν καλύτερα το φαινόμενο της κακοποίησης στην τρίτη ηλικία, καθώς και των μεθόδων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της. Με το άκουσμα του όρου κακοποίηση ηλικιωμένων, συναισθήματα πόνου, συγκίνησης, στεναχώριας μας κατακρίζουν. Η κακοποίηση, η κακομεταχείριση, η εκμετάλλευση ηλικιωμένων αφορά κάθε επαναλαμβανόμενη ή μεμονωμένη πράξη, η οποία συμβαίνει σε οποιαδήποτε σχέση εμπιστοσύνης και προκαλεί βλάβη ή δυσφορία στο ηλικιωμένο άτομο. Επιπλέον, η βία κατά των ηλικιωμένων δύναται να εμφανιστεί είτε στην κοινότητα, είτε σε κλειστά κέντρα περίθαλψης. Μπορεί να είναι ακούσια ή όχι και να λάβει πολλές μορφές, όπως είναι σωματική, συναισθηματική ή ψυχολογική, οικονομική εκμετάλλευση και παραμέληση. Η σωματική κακοποίηση αφορά οποιαδήποτε πρακτική οδηγεί σε φυσικό τραυματισμό, πρόκληση πόνου ή και αναπηρία του ατόμου. Μπορεί να ασκείται άμεσα μέσω χτυπημάτων, κουνημάτων, ή και με την ακατάλληλη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, ακόμη και με την υποχρεωτική καθήλωση και περιορισμό του ατόμου, για παράδειγμα το δέσιμο. Συνήθως οι δράστες χρησιμοποιούν τη σωματική τους δύναμη κατά των ανήμπορων ηλικιωμένων προκειμένου να τους επιβληθούν. Η ψυχολογική βία ασκείται μέσω προσβολών ή και απειλών προς το άτομο, προκαλώντας του έντονη συναισθηματική σύγχυση και στρες. Τέτοιου είδους πρακτικές περιλαμβάνουν φωνές ή απειλές κατά του ηλικιωμένου, προσπάθεια ταπείνωσης ή και μείωσης του ατόμου, επίρρηψη ευθυνών ή και κατηγοριών για την κατάστασή του ή για τα προβλήματα που προκύπτουν. Η σεξουαλική κακοποίηση μπορεί να λαμβάνει χώρα, είτε υποχρεώνοντας το άτομο σε σεξουαλική επαφή, χάιδεμα, είτε με την έκθεσή του σε πορνογραφικό υλικό παρά την
θέλησή του. Επιπλέον, πολλές φορές τα άτομα υποχρεώνονται να παραμένουν γυμνά για ώρα. Η οικονομική εκμετάλλευση των ηλικιωμένων μπορεί να λαμβάνει χώρα εν αγνία του ατόμου μέσω της εκμετάλλευσης των εισοδημάτων του, για παράδειγμα της σύνταξής του ή της ακίνητης περιουσίας του. Επιπλέον, μπορεί το άτομο να δέχεται πιέσεις για να υπογράφει επιταγές ή να παραχωρεί μέρος ή ολόκληρο το εισόδημά του σε συγγενικά πρόσωπα ή στα πρόσωπα που το φροντίζουν. Η μορφή εξαπάτησης ιατρικής φροντίδας συναντάται κυρίως σε μονάδες αποκατάστασης, σε οίκους ευκαιρίας ή και σε υπηρεσίες υγείας, όπου το άτομο μπορεί να υποχρεώνεται για υπηρεσίες, να πληρώνει για υπηρεσίες που δεν έχει λάβει ή να υποβάλλεται σε θεραπείες που δεν του είναι αναγκαίες. Άλλη μια σημαντική μορφή βίας κατά των ηλικιωμένων θεωρείται η παραμέληση, καθώς αφορά την αδυναμία των φροντιστών να τους παρέχουν την κατάλληλη φροντίδα. Αυτό μπορεί να γίνεται είτε σκόπιμα, είτε από έλλειψη γνώσεων ή και δεξιοτήτων για να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες ανάγκες του ατόμου. Επιπλέον, το άτομο μπορεί να ζει κάτω από άθλιες συνθήκες, όπως βρώμικοι χώροι, χωρίς τις αναγκαίες παροχές, σε ρεύμα και νερό. Τα άτομα της τρίτης ηλικίας κινδυνεύουν εξίσου να βιώσουν κακοποίηση όπως ο υπόλοιπος γενικός πληθυσμός. Κατάσταση που οφείλεται σε διάφορους παράγοντες και οι οποίοι μπορεί να είναι δημογραφικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί. Επίσης, οι συνθήκες που ευνοούν την εμφάνιση της βίας μπορούν να σχετίζονται είτε με το θύμα είτε με το δράστη. Όλες οι μορφές κακοποίησης μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην υγεία των ηλικιωμένων, επηρεάζοντας την ποιότητα ζωής τους, οι οποίες διακρίνονται σε σωματικές και ψυχολογικές. Όσον αφορά το σωματικό επίπεδο, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων ή επιδείνωσης των υπαρχόντων προβλημάτων υγείας, όπως είναι καρδιολογικά ή προβλήματα στις ανθρώσεις και τα οστά. Επίσης, μπορεί με την κακοποίηση να αυξηθεί ο κίνδυνος πτώσεων, καθώς και οι πιθανότητες πρόωρου θανάτου. Πέρα από τις επιπτώσεις στη σωματική υγεία όμως, η κακοποίηση και η κακομεταχείριση φαίνεται να επηρεάζει εξίσου σημαντικά και την ψυχική υγεία των ηλικιωμένων, οδηγώντας τους πολλές φορές σε κατάθλιψη, σε αυτοκτονικό ιδεασμό και μετατραυματικό στρες. Οι ηλικιωμένοι που έχουν κακοποιηθεί υποφέρουν συχνά από αϊπνίες και αντιμετωπίζουν διάφορα ψυχολογικά προβλήματα. Περιστατικά κακοποίησης ηλικιωμένων, ανήπορων και ανυπεράσπιστων ανθρώπων, μόνο πόνο και θλίψη προκαλούν, όταν και εφόσον γίνουν αντιληπτά, διότι τις περισσότερες φορές παραμένουν καλά κρυμμένα πίσω από κλειστές πόρτες. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μόνο το 5% των ηλικιωμένων που έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης έχουν καταγγελθεί, ενώ το ποσοστό των καταγεγραμμένων θυμάτων ανέρχεται στο 16% παγκοσμίως. Σκοτεινοί αριθμοί, οι οποίοι εμποδίζουν την καταγραφή των πραγματικών περιστατικών λόγω του φόβου που νιώθουν οι ηλικιωμένοι στα χέρια των φροντιστών τους και των συγγενών. Η 15η Ιουνίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα κατά της κακοποίησης των ηλικιωμένων, προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί το παγκόσμιο κοινό όσον αφορά την κακοποίηση που υφίστανται οι ηλικιωμένοι ακόμη και μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Η πρόληψη, η έγκαιρη ανίχνευση και η καταγραφή των περιστατικών οποιασδήποτε μορφής βίας αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα για την εξάλληψή της, σε συνδυασμό με την έπρακτη και ουσιαστική υποστήριξη των ηλικιωμένων που την έχουν ανάγκη και πρέπει να αποτελεί σκοπό και στόχο των αρμόδιων πολιτικών φορέων. Ο καλύτερος τρόπος για την πρόληψη της κακής περίθαλψης και της κακοποίησης των ηλικιωμένων είναι η βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψης και υποστήριξη των ατόμων που χρειάζονται φροντίδα και βοήθεια. Επίσης, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να αναπτύσσουν ενημερωτικές εκστρατείες στα θέματα βίας και κακοποίησης των ηλικιωμένων. Να δημιουργηθούν ειδικές υποστηρικτικές ομάδες, τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας και στέγες που θα προσφέρουν στους ηλικιωμένους νομική και πρακτική κάλυψη. Να παρέχεται πληροφόρηση στους ευάλωτους ηλικιωμένους για τις υπηρεσίες προστασίας και στήριξης που διατίθεται για αυτούς. Στη χώρα μας υπάρχουν διάφορες υπηρεσίες για την προστασία της τρίτης ηλικίας. Αρχικά υπάρχουν οι κοινωνικές υπηρεσίες των δομών των Δήμων, όπως είναι η πρόνοια και το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι.
Το Βοήθεια στο Σπίτι είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας που στόχο έχει την παροχή οργανωμένης και συστηματικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες. Τα προγράμματα είναι στελεχωμένα από επαγγελματίες υγείας, όπως κοινωνικούς επιστήμονες, νοσηλευτές και οικογενειακούς βοηθούς. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του προγράμματος αφορούν κυρίως νοσηλευτικές πράξεις, ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική στήριξη, διευθέτηση γραφειοκρατικών θεμάτων, διαμεσολάβηση με φορείς και εργασίες καθαριότητες στην οικία των εξυπηρετούμενων. Λόγω της πολυετής παρουσίας του, το Βοήθεια στο Σπίτι έχει καταξιωθεί πλέον στην τοπική κοινωνία και αποτελεί έναν απόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής των ηλικιωμένων. Επιπλέον, αποτελεί μια από τις ελάχιστες δωρεάν παροχές υπηρεσιών κοινωνικής μέρημνας στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού. Οι πολύτιμες υπηρεσίες του στοχεύουν στην παραμονή των ηλικιωμένων στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, την αποφυγή χρήσης συνδερματικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, την εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης, τη διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Μοναδική άλλωστε ήταν η συμπαράσταση των υπηρεσιών του Βοήθεια στο Σπίτι προς τους ηλικιωμένους και κυρίως τους μοναχικούς και τους ανήπορους κατά την περίοδο της πανδημίας, που ήμασταν αποκλεισμένοι στο σπίτι και παρατηρήθηκε έντονη αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας. Το Βοήθεια στο Σπίτι τότε βρέθηκε στην πρώτη γραμμή, προσφέροντας διάφορες υπηρεσίες στο σπίτι τους, όπως φαγητό, φάρμακα, οικιακή τροφοδοσία, ψυχολογική συμπαράσταση και επικοινωνία με άλλους ομαδικά μέσω του διαδικτύου. Οι κατοίκων επισκέψεις ενισχύουν τη σχέση εμπιστοσύνης με τους ηλικιωμένους και βοηθούν στη διερεύνηση του οικογενειακού του περιβάλλοντος. Αυτή η εκτεταμένη επαφή συμβάλλει στην ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης προς τα ηλικιωμένα άτομα και στην άμεση κινητοποίηση για παροχή βοήθειας, καθιστώντας τους πλέον καταλληλότερους από οποιονδήποτε άλλο επαγγελματία όσον αφορά την έγκαιρη ανίχνευση, τη διαχείριση και την πρόληψη της κακοποίησης των ηλικιωμένων. Μέσω του προγράμματος εξασφαλίζεται στενή συνεργασία με τους αρμόδιους και ευρύτερους τοπικούς φορείς, ανάλογα με την κάλυψη των αναγκών των ηλικιωμένων. Ενδεικτικά αναφέρουμε την πρόνοια, το νοσοκομείο, το ΤΕΠ, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, την αστυνομία, το χειροκομείο και το ΚΑΠΗ, καθώς και άλλες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, συμβάλλοντας στην ολιστική διαχείριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων των ηλικιωμένων. Η κακοποίηση της τρίτης ηλικίας αποτελεί ένα έγκλημα με τρομακτικά μεγάλο σκοτεινό αριθμό, ακριβώς όπως συμβαίνει με την κακοποίηση των γυναικών. Οι ηλικιωμένοι δεν είναι άνθρωποι δεύτερης κατηγορίας και τα γυρατιά δεν τους κάνουν υποδεέστερους σε σχέση με τους υπόλοιπους. Παραμένουν άνθρωποι με ανάγκες και συναισθήματα. Υποφέρουν από μοναξιά, νιώθουν τον πόνο και έχουν ανάγκη για συντροφικότητα σε κάθε ηλικία, σε κάθε διανοητική κατάσταση. Η ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσης μας κάνει όλους συνένοχους σε αυτό το κλιματικό γεγονός. Αυτό καθιστά αναγκαία την κοινωνική ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση όλων μας, ώστε να προστατεύσουμε την τρίτη ηλικία, στην οποία άλλωστε εμείς οι νεότεροι οφείλουμε πολλά και δεν πρέπει να ξεχνάμε τον καθοριστικό ρόλο που παίζουν στη ζωή μας αυτοί οι άνθρωποι. Όλοι ανεξαρτήτως έχουμε το δικαίωμα να νιώθουμε και να ζούμε με ασφάλεια, σεβασμό, ισότητα, αυτονομία και αξιοπρέπεια, όσο με τον κι αν είμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε με την κυρία Τάτση Μαγδαληχνή, Γενική Οικογενειακός Γιατρός, Επιμελήτρια Άλφα, στο Κέντρο Υγείας Οικουμενίτσας, η οποία θα μας μιλήσει για την κακοποίηση στην τρίτη ηλικία, μορφές, σημάδια, επιπτώσεις. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεργάτες στον τομέα της υγείας, αξιότιμοι παρευρισκόμενοι. Είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι ενώπιον σας σήμερα για να συζητήσουμε ένα θέμα που αφορά την κοινωνία μας και ιδίως την υγεία και την ευημερία των ηλικιωμένων. Η κακοποίηση στην τρίτη ηλικία είναι ένα σοβαρό και συχνά παραγνωρισμένο πρόβλημα, το οποίο απαιτεί την προσοχή μας και την δράση μας.
Πριν εξετάσουμε τα κλινικά σημεία και τις ενδείξεις της κακοποίησης στην τρίτη ηλικία, ας ρίξουμε μία ματιά στα στατιστικά στοιχεία που αποκαλύπτουν την έκταση του προβλήματος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι υπάρχουν 600 εκατομμύρια άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών και ο αριθμός αυτός αναμένεται να διπλασιαστεί μέχρι το 2025 και να ξαναδιπλασιαστεί ως το 2050. Η γύρανση του πληθυσμού έχει ως συνέπεια όλο και περισσότεροι άνθρωποι να εξαρτώνται από τη φροντίδα συγγενών ή εξειδικευμένου προσωπικού και να είναι ευάλωτοι σε φαινόμενα παραμέλησης ή κακοποίησης. Σύμφωνα με έρευνες, περίπου 1 στα 6 άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών έχουν υποστεί κάποια μορφή κακοποίησης. Και αυτό το ποσοστό φαίνεται να αυξάνεται αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα του προβλήματος. Ωστόσο, μόλις το 4% των περιστατικών αναφέρεται και καταγράφεται από τις αρχές. Πρόκειται ουσιαστικά για μια αόρατη μορφή βίας, ικανή να πλήξει ανεπανόρθωτα την ποιότητα ζωής των θυμάτων. Είναι γεγονός ότι η συμβολή της τρίτης ηλικίας στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη είναι ουσιαστική και καθοριστική, καθότι στις μέρες μας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο είτε μέσω μετάδοσης των εμπειριών και γνώσεών τους, είτε μέσω του εθελοντικού έργου τους, της βοήθειας που παρέχουν στα παιδιά και τα εγγόνια τους, αλλά και της αυξανόμενης συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας. Δυστυχώς, συχνά τα άτομα της τρίτης ηλικίας δεν την χάνουν το απαιτούμενο σεβασμού για την προσφορά τους στην κοινωνία, αλλά ακόμη χειρότερα, δε, κάποιες περιπτώσεις δεν την χάνουν σεβασμού ακόμη και από το ίδιο τους το οικογενειακό περιβάλλον. Ως αποτέλεσμα, γίνονται θύμα οικονομικής, συνήθως εκμετάλλευσης, αλλά και κακοποίησης. Τι εννοούμε όμως ακριβώς όταν αναφερόμαστε στην κακοποίηση των ηλικιωμένων? Μια μεμονωμένη ή επαναλαμβανόμενη πράξη ή έλλειψη της κατάλληλης δράσης, η οποία λαμβάνει χώρα μέσα σε οποιοδήποτε σχέση όπου υπάρχει η προσδοκία της εμπιστοσύνης και η οποία προκαλεί βλάβη ή δυσφορία σε ενηλικιωμένο άτομο ή καταπατά τα ανθρώπινα και ατομικά του δικαιώματα. Ποια είναι όμως τα είδη της κακοποίησης που μπορεί να υπάρξουν, καθώς και τα κλινικά σημεία και οι ενδείξεις της κακοποίησης αυτής? Τα σημάδια τα οποία θα μας βοηθήσουν να αντιληφθούμε τη σωματική βία σε έναν ηλικιωμένο είναι τα εξής. Μπορεί να υπάρξει τραυματισμός σε διαφορετικά στάδια επούλωσης, όπως παραδείγματος χάρη εκδορές, μόλοπες ή εκχυμώσεις, εξανθήματα ή φουσκάλες, καψίματα, κοψίματα, καταρματικά οστά ή διαστρέμματα, εξαρθρώσεις πολλές φορές, ειδήματα, σημάδια περιορισμού, π.χ. στις καρκικές αθροαρθώσεις, απώλεια βάρους, τριχόπτωση, κακή υγιεινή με αποτέλεσμα τη δημιουργία κατακλύσεων. Ο ηλικιωμένος μπορεί να έχει υπνηλία, ζάλι, μπορεί ακόμα και σύγχυση, αποτέλεσμα της αφυδάτωσης και της ασυτείας. Φοβικές αντιδράσεις, αναστάτωση και κατατονία πιθανόν να υπάρχουν, συχνή αναζήτηση φροντίδας ή θεραπείας ακόμα και για υποσιώδη ζητήματα. Μπορεί ο ηλικιωμένος να έχει έναν ανεξήγητο θυμό ή φόβο ή κλείσιμο στον εαυτό του όταν είναι παρός ο φροντιστής ή ένα συγγενικό του πρόσωπο. Μειωμένη σωματική και πνευματική δραστηριότητα από υπερβολική χρήση καταστατικών φαρμάκων είναι πολύ πιθανή. Ο φροντιστής από την άλλη μεριά μπορεί να είναι υπερπροστατευτικός ή ακόμα και ελεκτικός. Μειωμένη ή απούσα θεραπευτική απόκριση στη συνταγογραφούμενη θεραπεία μπορεί να είναι αποτέλεσμα μειωμένης δόσης φαρμακευτικής αγωγής ή ακόμα και μη χορήγησής της. Διάσπαρτα φάρμακα μπορεί να είναι ένδειξη μη ενδεδειγμένης χρήσης φαρμακευτικής αγωγής. Συχνές ιατρικές αναφορές για υπερβολική δόση φαρμάκων, απώλεια φαρμακευτικής συνταγής ή μη λήψη αυτής, επαναλαμβανόμενα ατυχήματα ή επισκέψεις στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, καθώς και συχνές πτώσεις. Εδώ βλέπετε τις εκχυμώσεις στον πόγωνα της ηλικιωμένης ασθενούς και εδώ βλέπετε καψίματα στην παλάμη ενός ηλικιωμένου θύματος. Οι επιπτώσεις της σωματικής βίας περιλαμβάνουν, όπως είπαμε προηγουμένως, μελανιές, πληγές, εκδορές, μόλοπες και αιματώματα, απώλεια ακοής μέχρι και κόφωση, αυξημένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου, επιδείνωση της συνοσηρότητας των ασθενών, μειωμένη όραση μέχρι ακόμα και επίπλωση, ενδοτριατρικά προβλήματα, μόνιμες πολλές φορές αναπηρίες, κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Όσον αφορά στην ψυχολογική κακοποίηση, τα σημάδια της μπορεί να είναι αίσθημα ντροπής του θύματος ή ακόμα και αδυναμίας, αλλαγές στην αυτοεκτίμησή του ή έλλειψη της αυτοπεποίθησης, απώλεια του ενδιαφέροντος του ατόμου για τον εαυτό του και το περιβάλλον του,
ευερεθιστώ ότι τα πολλές φορές ή αλλαγές στη συμπεριφορά ενώπιον του φροντιστή που ασκεί τη βία. Αναστάτωση και αποπροσανατολισμός μπορεί να υπάρχει στο θύμα. Μπορεί το θύμα να είναι ανεξήγητα θυμωμένο ή από την άλλη μπορεί να είναι και απαθέστατο. Παρανοϊκή συμπεριφορά ή και σύγχυση που δεν σχετίζονται όμως με τις παθήσεις του θύματος. Ανεξήγητο κλάμα, φοβίες, αϊπνία, κατάθλιψη, απόσυση έως και απομόνωση. Η ψυχολογική βία μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχή μετατραυματικού στρες, σε άγχος, σε κατάθλιψη, σε άνοια, σε κατάχρηση ουσιών, σε αυξημένη θεσιμότητα μέχρι και κίνδυνο αυτοκτονίας. Όσον αφορά την οικονομική κακοποίηση των ηλικιωμένων θυμάτων, τα σημάδια τα οποία μπορούν να μας οδηγήσουν στο να αντιληφθούμε αν ένα ηλικιωμένο άτομο πέφτει θύμα οικονομικής βίας είναι τα εξής. Το ηλικιωμένο άτομο μπορεί να είναι μπερδεμένο σχετικά με τα χρήματα που λείπουν από το λογαριασμό του και τα περιουσιακά του στοιχεία. Μπορεί το ηλικιωμένο άτομο να αναφέρει ότι έπιπλα, κοσμήματα, πιστωτικές κάρτες, έγγραφα ή άλλα αντικείμενα λείπουν από την οικία του. Μπορεί να εκφράζει την ανησυχία ότι δεν έχει αρκετά χρήματα για να καλύψει τις βασικές του ανάγκες. Μπορεί να υπάρχουν πολυάριθμοι απλήρωτοι λογαριασμοί. Έλλειψη ανέσεων, παραδείγματος χάρη, η κατάλληλη ένταση που το ηλικιωμένο άτομο θα μπορούσε να πληρώσει. Πρόσφατα υπογεγραμμένη διαθήκη, οι αλλαγές σε αυτή, όταν το ηλικιωμένο άτομο δεν είναι ικανό να τη συντάξει ή να την υπογράψει. Δάνεια ή υποθήκες στο όνομα του ηλικιωμένου ατόμου. Οι επιπτώσεις της οικονομικής βίας, αυτό η οικονομική βία θα επιφέρει στο άτομο, τι είναι αυτό που θα κάνει το άτομο, με τι θα το επιβαρύνει. Θα επιδεινώσει την οικονομική του ευημερία και την ποιότητα της ζωής του. Θα του στερήσει τις οικονομίες και τα περιουσιακά στοιχεία και κατά συνέπεια την βάση της κοινωνικής του ανεξαρτησίας. Δημιουργεί εμπόδια στην εγκατάλειψη μιας κακοποιητικής σχέσης, παραδείγματος χάρη. Η έλλειψη πρόσβασης σε οικονομικούς χώρους εδραιώνει την οικονομική εξάρτηση ηλικιωμένων γυναικών από τους θήτες. Όσον αφορά στην σεξουαλική κακοποίηση, τα σημάδια τα οποία θα μας οδηγήσουν ότι πιθανότατα υπάρχει σεξουαλική κακοποίηση σε ένα ηλικιωμένο θύμα, δυστυχώς είναι λοιμώξεις συχνές του ουροποιητικού συστήματος, ανεξήγητη ακράτεια της ουροδόκου κύστηση και του εντέρου, δυσκολία στη βάδιση ή το κάθισμα ή πόνος κατά την ούρηση, ανεξήγητα φροντίσια νοσήματα, κατάθλιψη του θύματος, άγχος ή εκτεταμένος φόβος ενώπιον του φροντιστή, φόβος αγγίγματος, αϊπνία, αυξημένο ενδιαφέρον για σεξουαλικά ζητήματα ή ακόμα και αυξημένη σεξουαλική ή επιθετική συμπεριφορά. Όλα αυτά τι θα έχουν ως επιπτώσεις, φόβο και αποθυμία του θύματος να ζήσει στο σπίτι, σοβαρό ψυχολογικό τραυματισμό, αισθήματα ντροπής, αισθήματα ενοχής, επίρρηψη ευθυνών στον εαυτό του, κατάθλιψη και ευερεθιστότητα, έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους οικείους του, χρόνιο πόνο, μακροπρόθεσμα σωματικά προβλήματα και προβλήματα υγείας, αυξημένη χρήση αλκοόλ και άλλων ουσιών, μέχρι αυτοκτονικό ιδεασμό δυστυχώς, απόπειρα και πραγμάτωση αυτοκτονίας. Όσον αφορά στην παραμέληση, που είναι ένα άλλο είδος της κακοποίησης στην τρίτη ηλικία, τα σημάδια της μπορεί να περιλαμβάνουν πόνο και κατακλείσεις από την παρατεταμένη ακινησία του θύματος σε συγκεκριμένη θέση για πολλή ώρα, απώλεια βάρους, δυστρεψία, αφυδάτωση, δυσκυλιότητα, φτωχή υγιεινή και ατιμέλητη εμφάνιση, καθώς και δυσοσμία, υποθερμία πολλές φορές ή αντιθέτως υπεθερμία, σημεία απόσυσης, έλλειψη ενδιαφέροντος από το οικογενειακό περιβάλλον. Εδώ βλέπετε τις κατακλείσεις που μπορεί να προκληθούν από παρατεταμένη ακινησία του ασθενούς σε πίεση κάποιων πάνω σε κάποιες επιφάνειες. Η παραμέληση μπορεί να οδηγήσει επίσης σε κατάθλιψη, σε συναισθηματική ταλαιπωρία, σε μολυσματικές ασθένειες και πρόωρη θνησιμότητα. Η ιδρυματική κακοποίηση, που είναι και η τελευταία μορφή της βίας και της κακοποίησης στην τρίτη ηλικία, περιλαμβάνει όλα όσα προαναφέραμε παραπάνω. Δηλαδή, θα έχουμε και σωματική βία
και οικονομική βία και ψυχολογική βία, καθώς επίσης και παραμέλεις. Σε κάθε περίπτωση, η πρόληψη και η άμεση αντίδραση είναι ουσιώδης. Αν διαπιστώσουμε τέτοια σημεία, η άμεση επικοινωνία με ιατρικό προσωπικό, κοινωνικούς λειτουργούς ή τις αρμόδιες αρχές είναι απαραίτητη για να παρέχουμε και να προστατεύσουμε τους ευάλωτους αυτούς πολίτες. Με την κατανόηση των κλινικών σημείων και ενδείξεων, μπορούμε να διαδραματίσουμε κέριο ρόλο στην πρόληψη και αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Κλείνοντας, είναι καθήκον μας ως επαγγελματίες στον τομέα της υγείας να ενημερώνουμε, να προλαμβάνουμε και να αντιμετωπίζουμε την κακοποίηση στην τρίτη ηλικία. Με τη συνεργασία μας μπορούμε να διαμορφώσουμε μια κοινωνία που προστατεύει και σέβεται την αξιοπρέπεια και την ευημερία των ηλικιωμένων. Σας ευχαριστώ. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η εισήγηση που ετοίμασαν τα στελέχη του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Ιγουμενίτσας, η κυρία Πέτσου Σπυριδούλα, ψυχολόγος και επιστημονικά υπεύθυνη του Κέντρου, και της κυρίας Αθανασίου Ελεάνας, ψυχολόγος του Κέντρου, η οποία θα αναπτύξει το θέμα «Ψυχολογικές συνιστώσεις κακοποίησης των ηλικιωμένων». Καλησπέρα και από μένα. Πριν ξεκινήσω, εγώ θα σας μιλήσω για τις ψυχολογικές συνιστώσεις κακοποίησης ηλικιωμένων. Πριν ξεκινήσω την παρουσίαση, θα σας διαβάσω κάποιες μαρτυρίες. Ήταν όλα σπασμένα, και οι φωτογραφίες και όλα. Δεν έβαλα τίποτα πίσω στη θέση του. Τα άφησα όλα εκεί, στη σοφίτα. Είναι όλα εκεί. Δεν θέλω να ξαναπάω εκεί. Ήταν πολύ επώδυνο. Πολύ επώδυνο ότι αυτός, το παιδί μου, με ταπείνωσε στο τέλος της ζωής μου. Συνήθισα να κλαίω, να κλαίω, να κλαίω. Δεν θέλεις να το συζητάς. Είναι πολύ οδυνηρό. Σ' έκανε να αισθάνεσαι ότι είσαι ένα τίποτα, είπε η ηλικιωμένη μητέρα για το ενήλικο παιδί της που τον κακοποιούσε. Ένιωθα τρομοκρατημένη. Υποθέτω γιατί δεν είχε ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Ήμουν πολύ τρομοκρατημένη για να παραμείνω στο σπίτι μαζί του. Δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει, ειδικά όταν πρόκειται για ψυχική ασθένεια. Εδώ ακούμε τον φόβο μιας άλλης ηλικιωμένης για την απρόβλεπτη συμπεριφορά του θήτη σύζυγού τους, τον οποίο την ανάγκασε να εγκαταλείψει το σπίτι. Εδώ βλέπουμε κάποιες μορφές κακοποίησης ηλικιωμένων. Εγώ από όλες αυτές θα σας μιλήσω για την ψυχολογική ή συναισθηματική κακοποίηση. Τι είναι ψυχολογική βία? Ονομάζεται και αλλιώς και συναισθηματική βία. Είναι η πιο δύσκολα ανιχνεύσιμη μορφή, αποτελείται από συστηματικές, μη σωματικές πράξεις, οι οποίες αποσκοπούν στην πρόκληση ψυχική πόνου. Μπορεί να οδηγήσει σε ψυχική δυσφορία, εξευτελισμό και φόβο. Μορφές της ψυχολογικής βίας. Συναισθηματικός χειρισμός, η άλλη απάνθρωπη συμπεριφορά, άρνηση πρόσβασης σε υπηρεσίες από τους θύτες, είτε σε θρησκευτικά ή και σε πολιτιστικά γεγονότα. Καταναγκασμός του ατόμου να συμμετάσχει και να μορφές ψυχολογικής βίας. Λεκτικός εκφοβισμός, φωνές, προσβολές. Η μη λεκτική επικοινωνική επινιγμή, όπως οι εκφράσεις προσώπου και οι χειρονομίες που στοχεύουν σε εκφοβισμό, ταπείνωση, χειρισμό ή προσβολή. Ο εξευτελισμός, οι απειλές, η υποτίμηση. Η συμπεριφορά ελέγχου και παρακολούθηση. Η άρνηση πρόσβασης από τον θήτη για τον ηλικιωμένο θύμα σε υπηρεσίες, σε θρησκευτικά ή και σε πολιτιστικά γεγονότα. Η εγκατάλειψη, ο συναισθηματικός χειρισμός. Ποιο είναι το προφίλ του θήτη? Συνήθως πρόκειται για άτομο από το στενό οικογενειακό κύκλο. Είτε είναι σύζυγος, είτε είναι το ενήλικο τέκνο ή κάποιος άλλος που είναι κοντά στην οικογένεια. Συνήθως το ιστορικό ότι υπάρχουν κατάχρηση ουσιών και υπάρχει ιστορικό βίας. Είτε έχει εμπειρίες βίας ως παιδί, είτε στο παρελθόν θήτης ενδοοικογενειακής βίας. Μπορεί επίσης να έχει και ψυχιατρικά ή ψυχολογικά προβλήματα, όπως για παράδειγμα κατάθλιψη.
Ο θήτης. Γιατί κακοποιεί? Θα αναπτύξουμε μερικούς από τους λόγους. Οι οικονομικές δυσκολίες του θήτη ή και η οικονομική εξάρτηση που έχει από το θύμα. Μπορεί να έχει προβλήματα υγείας ο θήτης, όπως για παράδειγμα άνοια. Οι δυσλειτουργικές πεπιθήσεις ή στερεότυπα περί βίας, σεξισμού και ηλικιακές διακρίσεις. Η θέση του θήτη μέσα στην οικογένεια συνήθως είναι κυριαρχική. Σε μερικές οικογένειες, η βία είναι μια καθημερινότητα και γίνεται τρόπος συμπεριφοράς. Το άγχος επίσης, λόγω της όλης κατάστασης, τα αυξημένα καθήκοντα, οι υποχρεώσεις, οι αφόρητες απαιτήσεις, η εξουθένωση, η έλλειψη ή τα αισθήματα ενοχής στην αναζήτηση εξωτερικής βοήθειας, τα οικονομικά ή ιατρικά προβλήματα του ίδιου του θήτη, η άγνοια που μπορεί να έχει για τις παροχές ή για την έλλειψη αυτών. Συνήθως, η συμβίωση θήτη και θύματος, η έλλειψη δηλαδή ιδιωτικότητας, μπορεί να οδηγήσει τον θήτη σε κακοποίηση. Εκτός όμως από τους θήτες που βρίσκονται στο στενό οικογενειακό κύκλο, υπάρχει και αυτή η κατηγορία του επαγγελματία φροντιστή. Ο φόρτος εργασίας, η έλλειψη εξειδικευμένης εκπαίδευσης, η έλλειψη προσωπικού στις δομές που πιθανόν δουλεύει, η επαγγελματική εξουθένωση, το γνωστό σε όλους μας burnout, η στάση του ίδιου του προσωπικού δεν υποστηρίζει, για παράδειγμα, τα δικαιώματα των ασθενών, αλλά και η επιθετικότητα των ηλικιωμένων, κυρίως λόγω άνοιας, μπορεί να οδηγήσει τον επαγγελματία φροντιστή στην κακοποίηση. Το προφίλ του θύματος. Συνήθως είναι άτομα ηλικίας άνω των 65. Συνήθως γυναίκες, χαμηλού εισοδήματος, με προβλήματα υγείας, μπορεί να έχει δυσκολίες κινητικότητας ή κάποια γνωστική δυσλειτουργία ή καταθλιπτικά συμπτώματα. Συνήθως έχει αδύναμο ή ανύπαρκτο κοινωνικό δίκτυο και πολύ φτωχές προσωπικές σχέσεις. Πού μπορεί να οδηγήσει η ψυχολογική βία? Στην κατάθλιψη, στη μελαγχολία, στο κλάμα, στη διαταραχή μεταδραματικού στρες, στις διαταραχές ύπνου ή αϊπνία ή μπορεί επίσης να φέρει και υπνηλία σε ασυνήθιστες στιγμές. Απομόνωση, απόσυρση, άρνηση να δει ή να μιλήσει σε άλλους ανθρώπους. Κατάχρηση ουσιών, όπως αλκοόλ, αλλαγές αυτοεκτίμησης, αισθάνεται άχρηστος, έλλειψη ενδιαφέροντος και ενθουσιασμού για πράγματα που μέχρι πρόσφατα του άρεσαν, ασυνήθιστη απάθεια ή θυμός. Συναισθήματα απελπισίας ή ανικανότητες, φοβίες, αρνείται να φάει, να πιει ή να λάβει τα φάρμακά του. Αντίσταση να μιλήσει ανοιχτά για αυτό που του συμβαίνει. Μπορεί επίσης να παρουσιάσει και αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, όπως αυτοτραυματισμοί ή αυτοκτονικές και αυτοκτονικές τάσεις. Γιατί δεν το αναφέρω? Κοινωνοποιήθηκαν τα άτομα αυτά με παραδοσιακές αρχές και αξίες, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με το γάμο, την οικογένεια, το διαζύγιο. Γαλουχήθηκαν με έντονο το αίσθημα της ιδιωτικότητας για τα οικογενειακά θέματα και με ισχυρή δέσμευση στην οικογενειακή αφοσίωση και αλληλεγγύη. Για παράδειγμα, μια ηλικιωμένη γυναίκα δύσκολα αφήνει τον εξαρτώμενο από αυτήν κακοποιητικό σύντροφο. Τα οικονομικά εμπόδια, επίσης, η χαμηλή σύνταξη. Θέματα υγείας των ίδιων, τα οποία τους καθιστούν εξαρτώμενους. Ο φόβος της μοναξιάς. Ο κακοποιητικός σύντροφος ή το ενήλικο τέκνο μπορεί να είναι το μόνο άτομο που του έχει απομείνει στη ζωή. Συναισθήματα ενοχής και αποτυχίας στο γονεϊκό ρόλο. Τύψεις και ενοχή γιατί δεν μπόρεσε να το προστατεύσει το τέκνο στην παιδική του ηλικία από την κακοποίηση. Η ντροπή και για το αποτέλεσμα της ανατροφής. Ο φόβος του κοινωνικού στίγματος ή της έκθεσης. Τι κάνουμε αν υπάρχει υποψία κακοποίησης? Βασικά και κυρίως δεν δρούμε χωρίς ενημέρωση. Ενημερωνόμαστε για τον τρόπο ανίχνευσης και παρέμβασης. Δημιουργούμε ένα ασφαλές περιβάλλον για συζήτηση, ξεχωριστά με τον ασθενή, ξεχωριστά με τον φροντιστή. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης μαζί του, χρησιμοποιώντας ανοιχτές ερωτήσεις. Για παράδειγμα,
πώς είναι τα πράγματα στο σπίτι ή στη δομή ανάλογα, πώς περνάτε τις μέρες σας, πώς νιώθετε ότι ο σύζυγος, η κόρη ή άλλος φροντιστής τα βγάζει πέρα. Ενημερώστε το άτομο που έχει υποστεί κακοποίηση διακριτικά για τα δικαιώματα και τις υπηρεσίες. Δώστε του χρόνο να κατανοήσει και να αποδεχτεί το γεγονός. Δώστε πληροφορίες για υπηρεσίες που μπορεί να λάβει περαιτέρω βοήθεια. Απευθυνθείτε σε κοινωνικές υπηρεσίες για το πώς μπορείτε να βοηθήσετε. Αν όμως το θύμα επιλέξει να μην αφήσει το θύμα, τότε σεβαστείτε την επιλογή του και υποστηρίξτε το. Φροντίζοντας παράλληλα για θέματα ασφάλειας, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος. Δώστε συμβουλές για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και δυνατότητα επαφής μαζί του όταν απαιτείται. Προτάσεις ώστε να ελαχιστοποιηθεί το φαινόμενο. Ενημέρωση, απενοχοποίηση και υποστήριξη ηλικιωμένων για αναγνώριση και καταγγελία της κακοποίησης. Περισσότερες εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των επαγγελματιών, των ίδιων των ηλικιωμένων, της μαθητικής και της ευρύτερης κοινότητας. Εξειδικευμένη εκπαίδευση των επαγγελματιών πρώτης γραμμής, στα βοήθεια στο σπίτι, τους νοσηλευτές και γιατρούς στο ΤΕΠ και τους οικογενειακούς γιατρούς. Δημιουργία εξειδικευμένων δομών υποστήριξης, στέγασης, φιλοξενίας, με παρεμβάσεις όμως αξιολόγησης και ελέγχων των δομών αυτών. Καθορισμός ενιαίου πρωτοκόλλου ανίχνευσης, διερεύνησης και παρέμβασης. Αποτελεσματικός συντονισμός των διαφορετικών υπηρεσιών. Κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας, ΜΚΟ, εθελοντές. Δημιουργία εξειδικευμένης διεπιστημονικής ομάδας στην ενδοοικογενειακή βία αναδήμων. Παρεμβάσεις, υποστήριξη, φροντιστή. Έτσι, ας πάσουμε τη σιωπή, ας φωνάξουμε «Δεν φταίς εσύ», ας πιστέψουμε «Δεν σου αξίζει», «Ζήτα βοήθεια», «Είναι έγκλημα». Και κλείνοντας εδώ, γιατί δεν είναι μόνο οι ηλικιωμένοι, οι φροντιστές, οι ηλικιωμένοι μπορούν να περνάνε καλά, να λάβουν τη φροντίδα που τους χρειάζεται. Και τέλος κλείνω με την γραμμή SOS, η Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για Ηλικιωμένους, το 1065. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ την κυρία Παπάθηνα, κοινωνική λειτουργός στο παράρτημα Αμαία Θεσπρωτείας, μονάδα Ιγουμενίτσας, του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία θα αναφερθεί στο θέμα χαρακτηριστικά του γύρατος και περίθαλψη σε δομές κλειστής φροντίδας. Καλησπέρα από μένα. Ο Πυθαγόρας χώριζε τη ζωή σε τέσσερις περιόδους, διάρκεια 20 ετών η κάθε μία, αντίστοιχε με τέσσερις εποχές. Την παιδική ηλικία η άνοιξη από 0 έως 20, την εφηβεία ή καλοκαίρι από 20 έως 40, την νεότητα ή φθινόπωρο από 40 έως 60 και τα γυρατιά ή το χειμώνα από 60 έως 80. Σήμερα έχει επικρατήσει διεθνώς η ηλικία των 65 ετών, η οποία ταυτίζεται με την ηλικία της συνταξιοδότησης ως το όριο πάνω από το οποίο ένα άτομο θεωρείται και αντιμετωπίζεται ως γυριατρικό. Με τον όρο γύρανση του πληθυσμού, νοείται μια μακροπρόθεσμη διαδικασία ορατή μέσω της μεταβολής της ηλικιακής διάρθρωσης του πληθυσμού με αυξανόμενο ποσοστό ηλικιωμένων και συνεχώς συρρυκνούμενο ποσοστό νέων στο συνολικό πληθυσμό. Δηλαδή, το ποσοστό της γύρανσης αυξάνεται όσο αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής και μειώνονται οι γεννήσεις. Είναι γνωστό, λοιπόν, ότι ο πλανήτης γερνάει. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μεταξύ του 2000 και του 2050, ο αριθμός των ανθρώπων που είναι μεγαλύτεροι των 60 αναμένεται να διπλασιαστεί. Το 2050 εκτιμάται ότι ένα στα πέντε άτομα
του πλανήτη θα είναι άνω των 60 ετών και ότι το 80% από τους ανθρώπους αυτούς της τρίτης ηλικίας θα ζουν σε χώρες με μέτριο ή φτωχό κατακεφαλήν εισόδημα. Ομοίως, ο αριθμός των ατόμων που θα χρειαστούν ενδεχομένως μακροχρόνια φροντίδα αναμένεται να αυξηθεί από 19,5 εκατομμύρια το 2016 σε 23,6 εκατομμύρια το 2030 και σε 30,5 εκατομμύρια το 2050. Σήμερα στην Ελλάδα, τα άτομα 65 έως 80+, αποτελούν το 16,9% του συνολικού πληθυσμού. Ποια είναι όμως αυτά τα χαρακτηριστικά που κατατάσσουν το άτομο στο φάσμα της γύρανσης, του γύρατος? Οι αλλαγές που συμβαίνουν είναι αθρηστικές. Δηλαδή, κάθε αλλαγή που συμβαίνει προστίθεται σε αυτές που ήδη έχουν συμβεί. Οι αλλαγές μειώνουν τη λειτουργικότητα του ατόμου. Η εξέλιξη του φαινομένου είναι σταδιακή, οφείλεται σε εσωτερικές αιτίες, είναι αναπόδραστη, δηλαδή δεν μπορεί να την ελέγξει η ανθρώπινη δύναμη, είναι καθολική, εμφανίζεται σε όλα τα μέλη του είδους, είναι μη αναστρέψιμη, δεν μπορεί να ανασταλεί η πορεία του, αρχίζει μετά τη σωματική και αναπαραγωγική ωριμότητα και καταλήγει στο θάνατο. Ποιες είναι οι ανάγκες των ηλικιωμένων? Η βασική ανάγκη είναι η αξιοπρεπής διαβίωση. Και τι σημαίνει όταν λέμε αξιοπρεπή διαβίωση? Επαρκή σύντηση και ποιοτική τροφή. Καταλογισμό υπόδηση, υγιεινή και καθαριότητα, στέγαση, θέρμανση, διευκόλυνση μετακίνησης εντός και εκτός σπιτιού, βοήθεια με τις οικιακές δουλειές, εισόδημα που να εγγυάται σταθερά την κάλυψη των βασικών αναγκών και που να εκμηδενίζει την ανασφάλεια. Διαβίωση με συντροφικότητα, οικογενειακή θαλπορή, σεβασμό, στοργή, χωρίς να καλλιεργείται το αίσθημα ότι αποτελούν βάρος για την οικογένεια. Σεβασμό προς τους ρυθμούς ζωής, το δικαίωμα αυτοδιάθεσης και την ελευθερία. Κοινωνική λειτουργικότητα, πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη και πρόσβαση στις δομές υγείας, με την πρόληψη και τα θεραπεία να αποτελούν προτεραιότητα του οικογενειακού περιβάλλοντος. Ασφάλεια και δυνατότητα επιλογής να βιώνουν το τέλος της ζωής τους κοντά σε αγαπημένα τους πρόσωπα. Ποιος φροντίζει για τα παραπάνω? Τα δίκτυα φροντίδας. Τα δίκτυα φροντίδας διακρίνονται σε άτυπα και επίσημα. Τα άτυπα δίκτυα φροντίδας είναι το στενό και ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον, η γειτονιά, οι στενές και κοινωνικές επαφές. Οι συνάδελφοι που βρίσκονται στο κοινοτικό πεδίο αντιλαμβάνονται πολύ καλύτερα ότι οι ηλικιωμένοι προτιμούν την άτυπη μορφή φροντίδας, η οποία επιθυμούν να παρέχεται από το στενό οικογενειακό τους περιβάλλον. Η επιθυμία αυτή προκύπτει λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης στις κοινωνικές και δημόσιες δομές φροντίδας, αλλά και λόγω του φόβου της αποξένωσης και της κοινωνικής απομόνωσης που πιθανόν να βιώσουν έγκλειστοι σε έναν εγκληματικό φορέα. Τα επίσημα δίκτυα φροντίδας, τα προαναφέραν και οι συνάδελφοι, τα προγράμματα στήριξης στην κοινότητα, πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι, ΚΑΠΗ, ΚΙΦΗ, στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης, η περίθαλψη σε δομές κλειστής φροντίδας, γυροκομεία, θεραπευτήρια χρονίων παθήσεων, κέντρα κοινωνικής πρόνοιας, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, φορείς ιδιωτικού δικαίου και εκκλησιαστικές δομές. Και τέλος έχουμε και την άτυπη μορφή φροντίδας, επιπληρωμής κυρίως από ανειδίκευτους φροντιστές στην κατοικία των ηλικιωμένων. Πριν προχωρήσουμε στην ιδρυματική φροντίδα, να δούμε τι αλλαγές συντελούνται στην ζωή των ηλικιωμένων ατόμων. Τα ηλικιωμένα άτομα δεν είναι μια ομοιογενής ομάδα και ως εκ τούτου τα ζητήματα προστασίας των δικαιωμάτων τους που αντιμετωπίζουν ποικίλουν. Οι αλλαγές που συντελούνται στη ζωή τους συνδέονται τις περισσότερες φορές με χαρακτηριστικά που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της πορείας της ζωής τους, όπως είναι το επίπεδο εκπαίδευσης, η οικονομική κατάσταση, η ψυχική και σωματική τους υγεία και ο τρόπος ζωής τους. Έτσι, ορισμένοι συνεχίζουν να διατηρούν ένα δραστήριο τρόπο ζωής ως ενεργά μέλη της κοινότητας, ενώ άλλοι μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας, μη επαρκούς στέγασης, να ζουν απομονωμένοι ή να στερούνται επαρκούς περίθαλψης, να βρίσκονται σε ευάλωτη οικονομική ή κοινωνική θέση και η καθημερινότητά τους να εξαρτάται από άλλα άτομα. Ποιοι είναι λοιπόν οι λόγοι που οδηγούν ένα άτομο στην ιδρυματική φροντίδα? Οικογενειακές δυσχέρειες. Όταν ο πλησιέστερος συγγενής είναι άρρωστος ή δεν μπορεί να απουσιάζει συνεχώς από την εργασία του, ακόμη η ύπαρξη σωματικής αναπηρίας αυξάνει τη δυσκολία και διαταράσσει την ομαλή οικογενειακή ζωή σε βαθμό που η οικογένεια δεν είναι διατεθειμένη ή δεν επιθυμεί να περιθάλψει τον ηλικιωμένο. Τέτοιες περιπτώσεις συναντάμε πολύ συχνά σε οικογένειες με άτομα κατάκητα ή με σοβαρή αδυναμία κινήσεως ή ψυχικής αναπηρίας,
ιδίως όταν ο μόνος συγκάτοικος είναι εξίσου ηλικιωμένος ή άρρωστος. Η μοναξιά. Στους ηλικιωμένους το κοινωνικό δίκτυο, η οικογένεια, στενή φίλη περιορίζεται, αλλά δεν εξαφανίζεται. Ωστόσο, η δυσκολία δημιουργίας νέων φύλων και η απώλεια μελών του κοινωνικού δικτύου στη μεγάλη ηλικία προκαλεί θλίψη και δυσκολία αναπλήρωσης του κενού, οδηγώντας τα άτομα σε μοναχική ζωή. Έχει παρατηρηθεί ότι η πνευματική έκπτωση παρουσιάζεται πολύ γρηγορότερα σε άτομα που έχουν περιορισμένες κοινωνικές συναναστροφές. Οι ηλικιωμένα άτομα που ζουν μόνα συχνά εγκαταλείπουν τον εαυτό τους και ορισμένα ζουν σε άσχημες συνθήκες. Τα προβλήματα υγείας. Τα προβλήματα υγείας παρουσιάζονται σταδιακά, όπως είπαμε και πριν, με συνεχή επιδείνωση όσο αυξάνεται η ηλικία. Έτσι, μπορούν να καταστήσουν τον ηλικιωμένο πλήρως αδύναμο ως προς την αυτοεξυπηρέτησή του σε θέματα βασικών αναγκών. Και τελευταία, αλλά εξίσου σημαντική αιτία, είναι η οικονομική δυσκολία. Η οικονομική δυσχέρεια σε συνδυασμό με τα προβλήματα υγείας αποτελούν δυσβάσταχτο βάρος τόσο για τον ηλικιωμένο όσο και για την οικογένειά του. Το κόστος παραμονής στο σπίτι είναι υψηλό και περιλαμβάνει εκτός από τις αμοιβόμενες υπηρεσίες και εκείνες που προσφέρονται από την οικογένεια και τις εξωτερικές κοινωνικές υπηρεσίες. Οι οικονομικές δυσχέρειες γίνονται ιδιαίτερα αισθητές και σε άτομα που στηρίζονται μόνο σε σύνταξη και αδυνατούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στις ανάγκες τους και η συντήρηση του σπιτιού είτε ζουν σε ιδιόκτητη είτε σε ενοικιαζόμενη κατοικία. Θα σας παρουσιάσω ενδεικτικά κάποια στατιστικά στοιχεία από τη δομή της Ιγουμενίτσας όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των ωφελούμενων που έχουν εξυπηρετηθεί τα τελευταία 20 χρόνια σε σχέση με τους παράγοντες που προαναφέραμε. Το 78% των περιστατικών είναι με χαμηλό ή ανύπαρκτο εισόδημα. Πολλοί ζούσαν σε ακατάλληλες κατοικίες. Το 85% των περιστατικών είναι άνω των 60 ετών. Το 96% των περιστατικών αντιμετωπίζουν ποικίλα προβλήματα υγείας. Το 32% των περιστατικών είναι χωρίς ή με αδιάφορο οικείο περιβάλλον. Το 68% των περιστατικών έχει οικείο περιβάλλον που δηλώνει αδυναμία φροντίδας. Και το 96% των περιστατικών αδυνατούν να φροντίσουν τον εαυτό τους. Οι ηλικιωμένοι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να βιώσουν κακοποίηση και κακομεταχείριση ανεξάρτητα από το αν διαμένουν στην κοινότητα ή φιλοξενούνται σε κλειστές δομές φροντίδας. Συγκρίνοντας σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα ποσοστά βίας που καταγράφηκαν στην κοινότητα με αυτά των κλειστών κέντρων περίθαλψης, διαπιστώνεται ότι ο επιπολασμός της βίας ήταν υψηλότερος στα ιδρύματα. Επιπλέον, φαίνεται ότι στην κοινότητα κυριαρχούσε η συναισθηματική και η οικονομική εκμετάλλευση, ενώ στις κλειστές δομές επικρατούσε κυρίως η σωματική και η συναισθηματική. Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου κακοποίησης στην κλειστή φροντίδα? Η έλλειψη προσωπικού όλων των ειδικοτήτων ώστε να καλύπτουν όλο το φάσμα των ιδιαίτερων αναγκών των περιθαλπόμενων που αναφέραμε. Εργασιακή κόπωση του υπάρχοντος προσωπικού, το φαινόμενο burnout, το αναφέραμε και πριν. Σύμφωνα με πρόσφατα ευρωπαϊκά δεδομένα, το προσωπικό που εργάζεται πολλά χρόνια στην κλειστή φροντίδα παρουσιάζει συμπτώματα. Έντονα στοιχεία εγκληματοποίησης, όπως απάθεια, έλλειψη πρωτοβουλίας, εκδήλωση αισθημάτων περιφρόνησης. Η ελλειπής εκπαίδευση του προσωπικού είναι πολύ συχνό το φαινόμενο της πρόσληψης ανειδίκευτου προσωπικού, κυρίως στις ιδιωτικές δομές κλειστής φροντίδας, ως πιο φθηνό εργατικό δυναμικό. Ο ελλειπής κρατικός έλεγχος των εγκαταστάσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, η αποστασιοποίηση του προσωπικού από τους ασθενείς, ο λεγόμενος μηχανισμός μόνωσης, που στην ουσία είναι ένας μηχανισμός άμυνας, με την πάροδο όμως του χρόνου οδηγεί τον εργαζόμενο σε ένα πάγωμα των συναισθημάτων. Η πληθώρα και η πολυπλοκότητα των παθήσεων των ωφελούμενων. Λόγω των κτηριακών εγκαταστάσεων και λόγω της έλλειψης προσωπικού δεν υπάρχει δυνατότητα πολλές φορές για εξατομικευμένη φροντίδα ή για τη δημιουργία υποομάδων φροντίδας σύμφωνα με τα κοινά χαρακτηριστικά των περιθαλπόμενων. Οι μεγάλες εγκαταστάσεις, αχανείς θάλαμοι με πολλά άτομα, μονάδες άνω των 50 ατόμων. Στο σημείο αυτό, μπορεί να πείτε κάποιοι να κλείσουν τότε οι κλειστές δομές φροντίδας, να εφαρμοστεί η λεγόμενη αποειδηματοποίηση. Φαντάζομαι ότι πολλοί θα συμφωνήσουμε εδώ μέσα με αυτό. Υπάρχουν τα μέσα και η τεχνογνωσία να περιορίσουμε σε μεγάλο βαθμό την ιδρυματική φροντίδα. Αλλά υπάρχουν και τεχνικές οργάνωσεις των δομών και ειδικλείδες ασφαλείας, ώστε τα φαινόμενα και οι παράγοντες κακοποίησης να εκλείψουν.
Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί στην ελληνική τουλάχιστον πραγματικότητα, μέχρι και σήμερα, προκύπτουν ωφελούμενοι που τόσο τα κοινωνικά όσο και τα ιατρικά χαρακτηριστικά τους είναι τέτοια που καθιστούν αδύνατη δυστυχώς τη φροντίδα στο σπίτι ή στην κοινότητα. Τι μπορούμε να κάνουμε? Δυνατότητα ύπαρξης επαρκούς αριθμού προσωπικού. Δυνατότητα ύπαρξης εξειδικευμένου προσωπικού. Υποστήριξη και εκπαίδευση των εργαζομένων στις κλειστές δομές. Ενθάρρυνση, επιβράβευση και υποστήριξη καλών πρακτικών. Τόσο στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού των δομών, όσο και στις πρακτικές φροντίδες των ηλικιωμένων. Εφαρμογή σύγχρονων και ευέλικτων συστημάτων οργάνωσης της εργασίας, το συστημικό μοντέλο, η ομαδική εργασία που δημιουργεί στον ωφελούμενο αλλά και στον εργαζόμενο αίσθημα ασφάλειας. Δυνατότητα εναλλαγής των θέσεων εργασίας, το γνωστό rotation για αποφυγή της εργασιακής κόπωσης. Εξυγχρονισμό των κτηριακών εγκαταστάσεων και δυνατότητα χρήσης σύγχρονων μέσων φροντίδας. Από το 2022 έχει θεσπιστεί και έχει καθιερωθεί ο θεσμός του υπεύθυνου προστασίας ωφελωμένων στις κλειστές δομές φροντίδας, ο οποίος αναλαμβάνει τη συγκέντρωση και καταγραφή των περιστατικών κακοποίησης και τη διαβίβασή του στον αρμόδιο εισαγγελέα, την πληρέστερη αστυνομική αρχή ή δυνητικά στις κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ πρώτου βαθμού, καθώς και την παράλληλη ενημέρωση της διοίκησης του φορέα. Θα σας πω και λίγα λόγια για τη δική μας δομή εδώ στην Οικουμενίτσα. Το παράρτημα αμέαθες φροντίας. Συστάθηκε το 1961 με την ονομασία Σουηδικός Οίκος Ευγυρίας. Το 1994 μετονομάστηκε σε Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων, διευρύνοντας την ομάδα στόχου. Και το 2013, μετά από συνεννώσεις των δομών κλειστής φροντίδας ενηλίκων και ανηλίκων στην Ήπειρο, πήρε τη σημερινή τη μορφή ως παράρτημα αμέαθες φροντίας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ήπειρου. Έως σήμερα λειτουργεί με το προεδρικό διάταγμα του 1994. Στην πόλη μας είναι γνωστό ως γυροκομείο. Η αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος των ατόμων που εξυπηρετεί όλα αυτά τα χρόνια είναι γυριατρικά περιστατικά με πολλαπλά προβλήματα υγείας. Σε ποια άτομα απευθύνεται? Απευθύνεται βέβαια σύμφωνα με το προεδρικό του διάταγμα σε άτομα 18 ετών και άνω με χρόνιες παθήσεις, αναπηρίες και ηλικιωμένους. Η διαδικασία εισαγωγής. Το αίτημα εισαγωγής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του ατόμου ασθενή και σε περίπτωση που το άτομο δεν μπορεί να αποφασίσει για τον εαυτό του, δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, απαιτείται δικαστική συμπαράσταση και αίτημα του εκπροσώπου. Το αίτημα απευθύνεται στην κοινωνική υπηρεσία του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου, διεύθυνση πρόνοιας του Δήμου, νοσοκομείου, κέντρου υγείας, πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι και αφού συγκεντρωθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εφόσον χρήζει της απαιτούμενης φροντίδας, προχωράμε στη διαδικασία εισαγωγής. Προσφέρεται ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον, τροφή, ένδυση, προσωπική υγιεινή και εξασφάλιση κατοικίας, νοσηλευτική φροντίδα 24ωρη, ιατρική περίθαλψη προσαρμοσμένη στην κατάσταση υγείας του ωφελούμενου, φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση και ενθάρρυνση για συμμετοχή σε κοινωνικά δρόμενα και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Παρέχει ασφάλεια και φροντίδα σε άτομα που έχουν εκπέσει τις ικανότητάς τους για αυτονομία και αποτελεί λύση για άτομα που δεν έχουν παιδιά ή συγγενείς και για εκείνους που για διάφορους λόγους δεν μπορούν να έχουν τη φροντίδα της οικογένειάς τους. Αυτές είναι μερικές φωτογραφίες από τις δράσεις μας. Στόχος μας είναι η παροχή αξιοπρεπούς διαβίωσης των ηλικιωμένων, γιατί μια κοινωνία που ξεχνά τους ηλικιωμένους είναι σαν να απορρίπτει τις γνώσεις και την εμπειρία και τη σοφία των χρόνων. Σας ευχαριστώ πολύ. Κλείνοντας, θα ακούσουμε τον κύριο Κολυγιώτη Νικόλο, διοικητή αστυνομικού τμήματος Οικουμενίτσα, για την νομική και αστυνομική αντιμετώπιση. Κάποιος να καταγγείλει ένα περιστατικό. Δράσεις της κακοποίησης μπορεί να είναι είτε τρίτα πρόσωπα, γείτονες, φίλοι κλπ. Είτε φροντιστές ή δυστυχώς κυρίως συγγενικά πρόσωπα. Όταν η κακοποίηση σε κάποιον ηλικιωμένο προέρχεται από τρίτα πρόσωπα ή τους φροντιστές,
εφαρμόζονται οι διατάξεις του κοινού ποινικού κώδικα, απειλή, εξύπνιση, σωματική βία, έκθεση σε κίνδυνο, απόπειρα ανθρωποκτονίας κλπ. Όταν όμως η κακοποίηση προέρχεται από συγγενικά πρόσωπα, εφαρμόζεται ο νόμος 3500 του 2006 περί ενδοοικογενειακής βίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τα πρόσωπα που προστατεύονται από τον συγκεκριμένο νόμο είναι ανεξάρτητα από το αν μένουν μαζί σύζυγοι ή μόνιμοι σύντροφοι και πρόσωπα που συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης, γονείς, πεθερικά, παππούδες, γιαγιάδες, αδέλφια και τέος σύζυγοι. Μόνο αν διαμένουν στην ίδια οικία, είναι συγγενείς εξαίματος ή εξαγιστίας μέχρι τετάρτου βαθμού, προπάπος και προγιαγιά, θείος και θεία, ξαδέρφια, θείος και θεία των γονέων, πρόσωπα των οποίων έχει οριστεί ως δικαστικός συμπαραστάτης κάποιο μέλος της οικογένειας. Τα αδικήματα που υπάρχουν στον νόμο για την ενδοοικογενειακή βία είναι τα αδικήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας και η λεγόμενη σωματική βία, είναι τα αδικήματα σε βάρος της προσωπικής ελευθερίας και η ψυχολογική βία και τα αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας. Στην ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη περιλαμβάνεται η σωματική βλάβη όπως μπορεί να την αντιληφθεί ο καθένας σε απλά ελληνικά και επιπλέον εδώ πέρα έχουμε και βλάβη της υγείας προκαλούμενη από συνεχή συμπεριφορά. Δεν χρειάζεται δηλαδή να ασκήσουμε για καλά να δίνουμε κάποιον, απλά ένα καθημερινό πρόξιμο αποτελεί παράβαση αυτού του νόμου. Στην ενδοοικογενειακή απειλή, απειλή έχουμε όταν προκαλείται τρόμος ή ανησυχία σε άλλο μέλος της οικογένειας, απειλώντας αυτό με βία ή άλλη παράνομη πράξη ή παράληψη. Ενδοοικογενειακή παράνομη βία έχουμε όταν υπάρχει εξαναγκασμός σε πράξη ή παράληψη χωρίς τη θέληση του θύματος. Και τέλος, ενδοοικογενειακή προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, όταν προσβάλλεται η αξιοπρέπεια κάποιου μέλους της οικογένειας με ιδιαίτερα ταπεινωτικό λόγο και έργο που ανάγεται στη γενετήσια ζωή του. Το σημαντικό αυτού του νόμου είναι ότι ακόμη και για τα αδικήματα που στο κοινό ποινικό κώδικα, όπως είναι η εξύπνιση ή η απειλή, προβλέπεται η έκδοση και κατάθεση παραβόλου αξίας 100 ευρώ σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο. Όταν μιλάμε για πρόσωπα τα οποία καλύπτονται από τον νόμο περί ενδοοικογενειακής βίας, δεν πληρώνουν τίποτε. Δεν χρειάζεται να πληρώσουν τίποτα. Είναι δωρεάν και έτσι καλύπτεται και ο πιο φτωχός ή κάποιος χαμηλοσυνταξιούχος συνήθως, ο οποίος αφού τα παιδιά του τον δέρνουν, προφανώς και δεν θα τον φορτίσουν να πάει στις αρχές να καταγγείλει. Ποιοι δύναται να προβούν σε καταγγελία. Προφανώς το θύμα με την υποβολή εκκλήσεως, αλλά και κάθε τρίτο πρόσωπο. Ακούμε πολλές φορές όταν φτάνουμε σε μια ανθρωποκτονία ή όταν έχουμε κάτι πάρα πολύ σοβαρό, όλη η γειτονιά αρχίζει και μιλάει στα τοπικά κανάλια ή στα πανελλήνια, μια ζωή αυτό γινόταν, την έδερνε, τον χτυπούσε και διάφορα τέτοια. Κανένας βέβαια από αυτούς, όταν έπρεπε, δεν πήγε στην αστυνομία ή στον εισαγγελέα. Οπότε αυτός ο νόμος προβλέπει ενημέρωση της αστυνομίας ή του εισαγγελέα ακόμη και από πρόσωπα τρίτα, όχι δηλαδή από το θύμα. Δίνει μάλιστα τη δυνατότητα και ανώνυμης καταγγελίας. Μπορεί κάποιος να πάρει ένα τηλέφωνο στην αστυνομία ή να έρθει από εκεί χωρίς να καταγραφούν τα στοιχεία του και να μας πει ότι στο πάνω διαμέρισμα από το δικό μου, κάθε πρώτη και 15 που μπαίνει η σύνταξη του παππού, έρχεται ο γιος και του πλακώνει στο ξύλο για να του πάρει τη σύνταξη. Στατιστικά στοιχεία. Στο νομό Θεσποντίας για το 2023 είχαμε μόνο 5 περιπτώσεις. 4 στην ηλικία των 60 έως 75 και μία σε ηλικιωμένο πάνω των 75 ετών. Μακάρι να ήταν αλήθεια βέβαια, γιατί όπως είπαν και οι κυρίες που μιλήσανε πριν, καταγγέλλεται το πολύ ένα 5%. Οι λόγοι που δεν καταγγέλνουν οι παθόντες, είναι η έλλειψη ψυχικής διάβγειας, μιλάω για τους υπερήλικες αρρώστους, η άγνοια του τρόπου καταγγελίας, δεν γνωρίζουν πού να απευθυνθούν και η στενή συγγενική σχέση με το δράστη. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα καλέσω όλους τους ηλικιωμένους όταν πέφτουν θύματα είτε ενδοοικογενειακής βίας είτε από τους χωριστές τους, να μην φοβούνται, να μην ανέχονται και να μιλάνε. Πού μπορούν να μιλάνε, όταν ο κίνδυνος είναι υπαρκτός. Τώρα, μόλις με χτύπησε, μόλις μου έκανε κάτι. Τηλέφωνο στο 100. Λειτουργεί 7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο και είναι δωρεάν. Εκτός από το 100, έχουμε τη δυνατότητα πλέον και του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης του 112, στο οποίο μπορούμε να καλέσουμε ακόμη και αν δεν έχουμε σήμα στο κινητό μας τηλέφωνο.
και ένας παππούς που είναι στην Τριμίτσα ή στην Λάγκα και δεν πιάνει καμία εταιρεία, μπορεί να πάρει τηλέφωνο στο 112 και θα καταφέρει, θα συνδεθεί με την τοπική αστυνομία και θα μιλήσει και θα πει ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημά του. Τέλος, μπορούμε να επικοινωνούμε με την Εθνική Γραμμή Ζωής 1065 και εκεί όλο το 24ωρο υπάρχουν εξειδικευμένα στελέχη, ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργία και μπορούν να μας δώσουν οδηγίες. Θέλουμε όταν καταγγέλλεται ένα περιστατικό να μας δίνετε όσο γίνεται περισσότερες λεπτομέρειες. Γιατί αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ στο να ξέρουμε τι δύναμη θα στείλουμε, πώς θα προσεγγίσει ένα περιστατικό για να μην προκληθεί από αυτό κάτι χειρότερο. Όταν έχουμε κίνδυνο σε εξέλιξη και υπάρχει αδυναμία ομιλίας, με κακοποιεί κάποιο από τα παιδιά μου ή ο σύντροφός μου στο σπίτι, δεν μπορώ να κλειδωθώ κάπου στο μπάνιο ή σε ένα δωμάτιο για να πάρω τηλέφωνο την αστυνομία. Διακριτικά μπορούμε, για όσους έχουν προφανώς φυσικά τη δυνατότητα, να στείλουν γραπτό μήνυμα στο 100. Στο 100, όταν στέλνουμε γραπτό μήνυμα στο 100, γράφουμε πάντα το ονοματεπώνυμό μας, τι ακριβώς μας συμβαίνει και ακριβή διεύθυνση και περιοχή. Πάντα στα μηνύματα γράφουμε και την περιοχή και την πόλη, γιατί τεχνικά όλα τα μηνύματα που στέλνουν το 100 βγαίνουν στο κέντρο της άμεσης δράσης Αττικής και από εκεί ενημερωνόμαστε εμείς στην περιφέρεια. Να τονίσω κάτι, γιατί πολλές φορές υπάρχει λάθος αντίληψη από πολλούς παθόντες. Η ενδοοικογενειακή βία είναι έγκλημα και όχι συμβάν. Έρχονται πολλές φορές στις αστυνομικές υπηρεσίες άνθρωποι, με χτύπησε, με έστειλε στο νοσοκομείο, αλλά δεν θέλω να το καταγγείλω. Θέλω απλά να το γράψετε, να υπάρχει γραμμένο στα βιβλία σας. Το να το γράψουμε εμείς να υπάρχει γραμμένο στα βιβλία μας και απλά να τα κάνουμε συλλογή μέχρι να μας σκοτώσουν δεν έχει κανένα νόημα. Πάντα όταν καταγγείλετε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, ακολουθείτε όλη η προβλεπόμενη προανακριτική διαδικασία. Τώρα για τις περιπτώσεις που δεν υφίσταται άμεσος κίνδυνος. Έχουμε μια μακροχρόνια κακοποιητική συμπεριφορά από κάποιον οικείο μας και κάποια στιγμή αποφασίζουμε να πάμε να μιλήσουμε. Στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής μας, στον εισαγγελέα της περιοχής ή ξανά στη γραμμή 1065. Εμείς ως αστυνομία προφανώς και είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε περιστατικό και να έρθουμε σε επαφή με οποιονδήποτε από τους παθόντες, ακόμη και αν είναι άτομο με αναπηρία. Πολλές φορές κάποια άτομα με αναπηρία το αφήνουν να προχωρήσει, το αφήνουν να τρέχει χωρίς να έρχονται σε εμάς, γιατί σου λένε πού να πάω στην αστυνομία, να ανέβω στον πρώτο όροφο σε μια αστυνομική υπηρεσία που το 2024 δεν έχει ακόμη ασανσέρ. Θα έρθουμε εμείς στο σπίτι και θα κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Να κουβεντιάσουμε, να μιλήσουμε, να καταθέσετε και να προχωρήσει η όλη διαδικασία. Προφανώς τα άτομα εξυπηρετούνται κάτω από προτεραιότητα, ενώ την τελευταία τριετία περίπου υπάρχει η δυνατότητα στοιχειώδους επικοινωνίας με υποφάλαλους σχεδόν από το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού που ενεργεί προανάκριση. Η κακοποίηση των ηλικιωμένων σε κεντρικό επίπεδο παρακολουθείται από την Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και ειδικότερα όσον αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία που μιλάμε για περιστατικά εκτός της οικογένειας, έχει συσταθεί στη συγκεκριμένη διεύθυνση το Τμήμα Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, το οποίο είναι επιτελικό, κατευθύνει, συντονίζει, ελέγχει και εκπαιδεύει όλους εμάς που είμαστε στις υπηρεσίες πρώτης γραμμής στα αστυνομικά τμήματα της χώρας. Αντίστοιχο γραφείο υφιστάμενο στο τμήμα του Αρχηγείου υπάρχει και στη διεύθυνσή μας, είναι το Επιτελικό Γραφείο Αντιμετώπισης της Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας της Φωτίας, το οποίο έχει ακριβώς τα ίδια καθήκοντα, ελέγχει, συντονίζει και εκπαιδεύει τις τρεις αστυνομικές υπηρεσίες του νομού που είναι αρμόδιες για την διαχείριση και αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών. Των αστυνομικών τμήματων, δηλαδή Ιγουμενίτσας εδώ πέρα, Φιλιατών και Παραμυθιάς στους άλλους δύο δήμους της περιοχής μας. Η αστυνομία σε κάθε περίπτωση συνεργάζεται με την Εισαγγελία Πρωτοδικών, που άλλωστε είναι και προϊστάμενη μας σε οποιαδήποτε διελεγούμενη προανάγκηση, με τις τοπικές υπηρεσίες πρόνοιας, με τους οποίους έχουμε μια άριστη συνεργασία, και με τη γραμμή 1065, γιατί και εμείς πολλές φορές παίρνουμε τηλέφωνο και όταν έχουμε κάποιο περιστατικό, να λάβουμε κάποιες οδηγίες από εξειδικευμένα στελέχη για το πώς μπορούμε
να αντιμετωπίσουμε. Θεωρώ ότι η ουσία της σημερινής ενημερωτικής εκδήλωσης είναι να μην φοβόμαστε, να μην ανεχόμαστε και να μιλάμε. Η αστυνομία είναι ανοιχτή 24 ώρες το 24ωρο και σας περιμένει. Μακάρι να μην χρειαστεί ποτέ να έρθετε. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους όλων των δομών του Βοήθεια στο Σπίτι, της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου Οικουμενίτσας, να ευχαριστήσουμε πάλι όλους τους ομιλητές, όλους εσάς που παραβρεθήκατε σήμερα κοντά μας, με σκοπό να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουμε επικεντρωμένοι στους ηλικιωμένους, φροντίζοντας να ζουν μια ζωή με ποιότητα και αξιοπρέπεια. Σε αυτό το πλαίσιο, ως Βοήθεια στο Σπίτι και σε συνεργασία με φορείς, με δομές, υπηρεσίες του Δήμου, οι προσπάθειές μας για την πρόληψη και προστασία της σωματικής και της ψυχικής υγείας των ηλικιωμένων αλλά και των πολιτών γενικότερα θα συνεχιστούν με στοχευμένες δράσεις έχοντας ως επίκεντρο τον άνθρωπο. Ευχαριστούμε.